Τι λέτε, κύριε Κυρανάκη, τι λέτε? Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία λέει ότι καθυστερήσαμε να πάρουμε τα μέτρα και από την άλλη λέει ότι δεν έπρεπε να κλείσει η εστίαση. Άρα ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Γιατί αν ισχυρίζεται το σωστό μέτρο να μην κλείσει η εστίαση, δεν μπορεί να κατηγορεί ταυτόχρονα την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να κλείσει την εστίαση. Έτσι δεν είναι? Δεν βγάζει νόημα αυτό δηλαδή. Τώρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ναι, ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω την σημερινή μου τοποθέτηση εκφράζοντας τη λύπη μου για τα τραγικά περιστατικά που συμβαίνουν αυτές τις ώρες στη Βιέννη. Βλέπουμε μια ακόμη τρομοκρατική επίθεση, η οποία μέσα σε όλες τις δυσκολίες που ζούμε μέσα στην Ευρώπη έρχεται να επιβαρύνει το συνολικό κλίμα. Η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι με τους Ευρωπαίους φίλους μας, τους Αυστριακούς στη Βιέννη, οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολες ώρες. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν και άλλα θύματα και ελπίζουμε να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις και επιτέλους η Ευρώπη να ξυπνήσει και να κάνει αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, σχέση με τον κορονοϊό, εμείς από την αρχή της πανδημίας ακούμε τους επιστήμονες. Το αν αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι σωστό ή λάθος, θα το εκτιμήσουμε συνολικά στο τέλος αυτής της πανδημίας, που ελπίζω αυτό το τέλος να είναι πάρα πολύ σύντομα και επιτέλους να βγει αυτό το εμβόλιο, το οποίο κατά τη γνώμη σας, το έχω πει και πολλούς μήνες πριν, κύριε Λιάς, στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι η επιστημονική κοινότητα έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων. Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα για εμάς ήταν να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ χρόνο ανοιχτή την οικονομία, διότι είναι δυσβάσταχτο το οικονομικό βάρος για όλους. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και ως προς τους επαγγελματίες οι οποίοι τώρα βλέπουν τις δουλειές τους να κλείνουν και τους επαγγελματίες εστίασης οι οποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους το τελευταίο διάστημα τήρησαν πολύ αυστηρά τα μέτρα. Υπήρξε μια μειοψηφία επαγγελματιών η οποία δεν τηρούσε τα μέτρα και δημιουργούσε μια κακή εικόνα η οποία όμως δεν πρέπει να επισκιάζει το σύνολο της εστίασης. Θεωρώ ότι η όλη ρητορική για τα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πιο πολύ για τις εντυπώσεις και δεν κοιτάει ο ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία. Αν δει, για παράδειγμα, τα στοιχεία μεταδοτικότητα στα σχολεία, θα δει ότι είναι κάτω από 0,2. Άρα, πρόβλημα δεν είναι τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Σας το είπε, νομίζω, και ένας επιστήμονας στην αρχή της εκπομπής σας, κύριε Λιάτσο, τον οποίο φιλοξενήσατε στην αρχή. Αυτό. Είπατε για τα σχολεία, κύριε Κουλογλου. Ότι... Δεν είπε αυτό ο επιστήμον. Εγώ είπα, αλλά ο επιστήμον δεν είπε αυτό που λέτε. Ο επιστήμον είπε ότι είναι πολύ χαμηλό ο δείκτης μεταδοτικότητας στη σχολή. Είπε ότι η μέση εκπαίδευση έπρεπε να κλείσει. Αυτό είπε. Ο επιστήμον που επικαλείστε είπε αυτό. Είπε επίσης ότι στα δημοτικά είναι πάρα πολύ χαμηλός ο δείκτης μεταδοτικότητας. Ναι, αλλά στα δημοτικά. Αν θυμάστε, η μέση εκπαίδευση είναι ανοιχτή. Και είπε ο επιστήμον να κλείσει. Άρα μην τον επικαλείστε. Εγώ άκουσα τον επιστήμονα να λέει ότι είναι πολύ χαμηλός ο δείκτης μεταδοτικότητας και επίσης τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ λένε ότι είναι κάτω από 0,2. Άρα το πρόβλημα δεν είναι τα σχολεία. Επίσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιστεύετε? Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί είναι, κατά τη γνώμη μου, μέτρα από όλες τις επιχειρήσεις και από το ελληνικό δημόσιο, ώστε να μην συνοστήρονται την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, όλοι μαζί στα ίδια μέσα. Άρα, πέρα από τα 350 επιπλέον λεωφορεία τα οποία έχει φέρει η κυβέρνηση και έχουν μπει σε λειτουργία, θα έρθουν κι άλλα, αλλά πέρα από τα επιπλέον λεωφορεία, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα κυλιόμενο ωράριο, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή και οι επιχειρήσεις και το ελληνικό δημόσιο να φτιάξει πρωτόκολλα, ώστε όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους κανονικά με φυσική παρουσία και δεν είναι με τηλεεργασία, να πηγαίνουν κάποιοι στις 8, κάποιοι στις 9, κάποιοι στις 10. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρανικόλα, τι λέτε, κύριε Καρανικόλα? Τώρα, τελευταίο προς τον κύριο Κούλογλου, θα ήθελα να δει τα στοιχεία επίσης του ΕΟΔΗ για τεστ που έχουν γίνει έξω από μεγάλους σταθμούς του μετρό και επίσης τεστ που έχουν γίνει σε μεγάλες τάσεις λεωφορείων, σε επιβάτες, και τα αποτελέσματά τους δεν είναι καθόλου αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι λεωφορεία τα οποία προκαλούν συνωστισμό δεν είναι μια κακή εικόνα. Ευχαριστώ, είναι μια κακή εικόνα, αλλά τα στοιχεία δεν είναι αυτά τα οποία αναφέρω εσείς. Δεν κολλάει εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι πας, παίρνεις το μετρό και τα βγεις έχεις κολλήσει. Αυτό είναι, ξέρετε, μια καθημερινή συνήθεια. Είναι μια καθημερινή συνήθεια, όπως ξέρετε. Όταν παίρνεις το λεωφορείο για να πας στη δουλειά σου, το παίρνεις μία φορά το μήνα, το παίρνεις κάθε μέρα. Άρα, ο ιός έχει μια...